Αλμπάνης. Το 1-2 με τον Πετρόπουλο το σουτά στο χώρο. Ο Ντάσιος απέφυγε τον Πλάζιτς, επικίνδυνα ο Ντάσιος. Απέφυγε και τον Πεταβράκη, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Η παράλληλη είναι το γκολ. Είναι το γκολ και το 1-0 για τους γηπεδούχους. Με τον Ρωμάνο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 13ο λεπτό, Απόλλωνα 1, Λαμία 0. Μπλάζιτς. Απέφυγε τον Πάνο. Τζόκιτς για τον Ντουρμισάη. Ο Ντουρμισάη θέλει να γυρίσει. Είναι κοντά Βασιλόγιαννης. Το σούτ του Ντουρμισάη είναι άστοχο πάνω από την εστία. Το σούτ του Ντουρμισάη ευνηδιάζεται αρχικά ο Ταΐρης. Με γροθιές απομακρύνει και μαζεύει. Την μπάλα δεν βγαίνει. Πολύ ωραία εδώ η ενέργεια. Ο Πεταβράκης κάνει το φάουλ. Έχει κάρτα από το πρώτο ημίχρονο, είναι η δεύτερη κίτρινη, κόκκινη πάνω στο Σταύρο Πεταβράκη. Κρατάει ο Κοτσόνης, ελευθερώνει για τον Μπλάζιτς, θα δεχτεί την πίεση του Τσιάρα. Πιέζει και ο Πάνος, δείτε με τι πάθος διεκδικούν την μπάλα οι παίκτες του Απόλλωνα, αλλά χάνει εδώ την ευκαιρία. Ο Βασιλόγιαννης περνάει για τον Ντουρμισάη, ευκαιρία για τη Λαμία, ο Ντουρμισάη. Ο Ταΐρης κάνει την απόκρουση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Μετά την αποβολή νομίζω ότι σαν να έπεσε ο διακόπτης, κάναμε απίστευτα λάθη ατομικά. Και έτσι, έχοντας μπάλα, εμείς δίναμε το δικαίωμα στη Λαμία να απειλήσει. Εξού και η μεγάλη ευκαιρία που είχα να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Σίγουρα δεν είμαι ευχαριστημένος από το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά αυτό που κρατάμε είναι 3 βαθμοί της νίκης και παραμένουμε πρώτοι και αίτητοι.